Το θέμα το οποίο θα αναλύσουμε σήμερα με την κυρία Κατερίνα Κιούση, διαιτολόγο-διατροφολόγο. Ένα θέμα βέβαια και μία ανάλυση με την υπογραφή της Diet System Clinic είναι διατροφή κατά την περίοδο της αρακοστιανής νηστείας. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα λοιπόν, καλό μήνα εύχομαι. Καλό μήνα και μπήκαμε και στην άνοιξη κατά κάποιο τρόπο, όπου στρέφεται το βλέμμα και στο αδυνάτισμα μεταξύ άλλων και μία περίοδος σωστά, που σιγά σιγά έχει συμπέσει και με τη σαρακοστή. Σωστά. Υπάρχει λοιπόν κόσμος που τα τελευταία χρόνια θέλει να ανιστέψει, άλλοι για λόγους θρησκευτικούς, άλλοι για λόγους αποτοξίνωσης. Ναι. Άλλοι επιλέγουν να μην καταναλώνουν κρέας αλλά να τρώνε γαλακτοκομικά προϊόντα μέσα στη μέρα. Κάποιοι το κάνουν λίγο πιο αυστηρά, έχουν εξαιρέσει και τα γαλακτοκομικά και το ψάρι. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι η Diet System Clinic μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε άνθρωπο, είτε θέλει να χάσει κιλά, είτε θέλει να διατρέφεται σωστά, είτε θέλει να εφαρμόσει την νηστεία ή οποιοδήποτε άλλο εξειδικευμένο έτσι, διατροφικό σχήμα, ώστε μέσα στη διάρκεια της μέρας να έχει όλη την ενέργεια που χρειάζεται, να έχει τα γεύματά του ισορροπημένα και να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες συγκεκριμένες ερωταπαντήσεις και μία συγκεκριμένη παρουσίαση. Λοιπόν, ποιος είναι ο εχθρός της αρακοστιανής διατροφής? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εχθρός είναι η ποσότητα. Επειδή λοιπόν στην περίοδο της νηστείας δεν τρώμε ζωικές πρωτεΐνες που όπως έχουμε ξαναπεί ότι η πρωτεΐνη αργεί το στομάχι να τη διασπάσει, μας κρατάει σε κορεσμό, πεινάμε πιο γρήγορα και πολλές φορές όταν αυτό το προσπαθούμε να το κάνουμε μόνοι μας υπερκαταναλώνουμε συνήθως ψωμί, πατάτα, ζυμαρικά, ρύζι, ναι. Και πολλές φορές όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βάζουμε βάρος αντί να χάνουμε που είναι και το ζητούμενο. Δηλαδή, περισσότερο, ναι, σε υδατάνθρακα. Αυτό αποδομείται γρήγορα, πεινάμε, ναι, πολύ και πηγαίνουμε σε υπερκατανάλωση. Και από ό,τι βλέπω, με αποτέλεσμα να προσθέτουν και επιπλέον κιλά. Και βάρος, ενώ ο στόχος θα ήταν να χάσουν. Μάλιστα. Να πάμε τώρα τι προσφέρει η Diet System Clinic σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν την νηστεία. Μπορεί να εξασφαλίσει όλα τα γεύματα της μέρας, ναι, σε σωστές ποσότητες, σε πρωτεΐνη φυτική εννοείται, υδατάνθρακα και θρεπτικά στοιχεία, να έχουν ενέργεια, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς τους, αλλά παράλληλα ακολουθώντας την νηστεία να σου δουν το σώμα να αλλάζει, αν υπάρχει παραπάνω λίπος το σώμα να το διώχνει όμορφα και να βελτιώνεται και η διάθεσή τους και η ψυχολογία τους. Υπάρχουν τώρα ομάδες ατόμων που δεν πρέπει για κάποιους λόγους να ακολουθούν την νηστεία? Για λίγες μέρες θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να ακολουθήσουν την νηστεία. Από εκεί και πέρα δεν θα το συνιστούσαμε ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά παιδιά, για γυναίκες που μπορεί να είναι σε περίοδο εγκυμοσύνης ή θυλασμού, σε αθλητές οι οποίοι είναι σε επίπεδο πρωταθλητισμού και υπάρχουν έτσι υψηλές απαιτήσεις και σε ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι πολύ και μπορεί να παίρνουν βαρχές φαρμακευτικές αγωγές ή να υπάρχουν προβλήματα δυσαπορρόφησης. Τώρα, αν το ακολουθήσουν για μία εβδομάδα, 10 μέρες, όλα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο. Τώρα, το εξής ερώτημα, τι ελλείψεις μπορεί να έχουμε κατά τη διάρκεια της νηστείας, μέσα στην νηστεία? Το πιο συνηθισμένο είναι ότι μπορεί να προκύψει έλλειψη σε ασβέστιο, γιατί συνήθως το παίρνουμε από τα γαλακτοκομικά προϊόντα που στην νηστεία τα απέχουμε. Όμως παρόλα αυτά μπορούμε να βρούμε ασβέστιο και σε φυτικές τροφές, όπως είναι τα ξερά σίκα, τα ξερά βερίκοκα, το σπανάκι, το μαρούλι, ο χαλβάς, το ταχίνι, το πορτοκάλι, υπάρχουν δηλαδή πηγές. Και επίσης μια άλλη σοβαρή έλλειψη που μπορεί να δημιουργηθεί είναι έλλειψη σιδήρου, επειδή ο αιμικός σίδηρος που έχουν οι ζωικές τροφές απορροφάται πιο εύκολα από το σώμα, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στην περίοδο της νηστείας, έτσι ώστε φυτικό σίδηρο που μπορεί να έχουν τα όσπρια, όπως είναι τα φασόλια, οι φακές ή το σπανάκι, να τα συνδυάζουμε με βιταμίνη C, δηλαδή να προσθέσουμε λίγο λεμόνι, να φτιάξουμε μια σαλάτα η οποία έχει και μπρόκολο, ή να βάλουμε λίγο ρύζι, έτσι ώστε να μπορέσει το σώμα να υποφεληθεί και να το απορροφήσει σωστά. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τώρα για αυτούς που αποφασίζουν να νηστέψουν? Τα πλεονεκτήματα είναι σε πολλά επίπεδα, ιδιαίτερα άνθρωποι που μπορεί να έχουν υψηλή καρδιοαγγειακά προβλήματα, να έχουν υψηλή πίεση, να έχουν χοληστερίνη, τριγλυκερίδια. Βλέπουμε ότι όταν ακολουθούν επειδή καταναλώνουμε καλά λιπαρά στην περίοδο της νηστείας, όπως είναι το ελαιόλαδο, είναι η ξηρή καρπή, το ταχίνι, ναι, βλέπουμε ότι ο λιπηδεμικός τους
μάλλον τα λιπίδια μειώνονται στο αίμα και βελτιώνουν το λιπιδεμικό τους προφίλ, αλλά στην ουσία είναι πολύ σημαντικό να τα χρησιμοποιήσουμε σε σωστή ποσότητα και σε σωστή αναλογία, έτσι ώστε να μην πάμε σε υπερκατανάλωση και ξεφύγουμε πολύ με τις θερμίδες. Να πάμε και στα ωφέλη για αυτούς που αποφασίζουν να νηστέψουν. Σωστά. Τα ωφέλη είναι σε πολλά επίπεδα. Όπως είπαμε και πριν, παρατηρείται μείωση των λιπιδίων στο αίμα, επειδή δεν καταναλώνουμε ζωικές τροφές που εκεί πέρα παίρνουμε περισσότερο κορεσμένο λίπος, που είναι το πιο επιβαρημένο. Παρατηρείται ότι στους ανθρώπους που ακολουθούν την νηστεία πέφτει και η χοληστερίνη, πέφτουν τα τριγλυκερίδια. Επίσης, με το να μην καταναλώνουμε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, επεξεργασμένες τροφές και αλκοόλ καταφέρνουν τα νεφρά να λειτουργήσουν καλύτερα και με τον τρόπο αυτό βλέπουμε και το ουρικό οξύ να μειώνεται. Οι φυτικές ίνες που περιέχονται στα φρούτα, στα λαχανικά, στα όσπρια βοηθάνε και το έντερο να λειτουργήσει καλύτερα, αλλά αριθμίζουν και καλύτερα τη γλυκόζη στο αίμα, οπότε βοηθάει και τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με το ζάχαρό τους. Ρυθμίζεται συνήθως καλύτερα και η αρτηριακή πίεση, γιατί τα φρούτα, τα λαχανικά είναι πλούσιες τροφές σε κάλιο και μειώνοντας την πρόσληψη σε επεξεργασμένες τροφές, μειώνεται το νάτριο και ο οργανισμός καταφέρνει λοιπόν αυτό να το διαχειριστεί πολύ καλύτερα. Και γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η νηστεία μας βοηθάει και στο να δημιουργήσουμε καλύτερες διατροφικές συνήθειες, δηλαδή να εντάξουμε στη διατροφή μας φρούτα, λαχανικά, όσπρια, θαλασσινά, με το να απέχουμε από το κρέας. Και όλο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα παράγοντα προστασίας από την ασθένεια, να βοηθήσει στη διατήρηση της καλής υγείας και βοηθάει επίσης και στην ανάπτυξη έτσι, των πνευματικών και των διανοητικών λειτουργιών του σώματος λόγω των αντιοξειδωτικών και των βιταμινών που περιέχουν τα νηστίσιμα τρόφιμα. Τα βλέπουμε και κωδικοποιημένα εδώ στην παρουσίασή μας. Δηλαδή, πολύ καθαρίζονται σωστά τα νεφρά, αυτά το οποίο είπατε πριν από λίγο, καθαρίζεται το πεπτικό σύστημα, καλύτερες διατροφικές συνήθειες, βελτίωση επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και καλύτερα επίπεδα αρτηριακής πίεσης. Τονίσατε πριν από λίγο το εξής, ότι η νηστεία κατά κάποιο τρόπο είναι τελικά ένας τρόπος πρόληψης από ασθένειες. Είναι ένας τρόπος πρόληψης. Βοηθάει τον οργανισμό, οδηγεί τον οργανισμό τους διάφορους μηχανισμούς να διώξουν τοξίνες και άχρηστες ουσίες που πιθανόν έχουν συγκεντρώσει, έχουν συσσωρεύσει. Και επίσης έχει παρατηρηθεί ότι μειώνονται και τα περιστατικά, τα συμπτώματα κατάθλιψης. Δηλαδή, θα μπορούσαμε σε ένα βαθμό να πούμε ότι η νηστεία καταπολεμά την κακή διάθεση εξαιτίας των βιταμινών, των αντιοξειδωτικών που περιλαμβάνονται και δημιουργεί έτσι ένα αίσθημα ψυχικής ανάτασης, εγκράτειας, ηθικής ικανοποίησης και γενικά κάθαρσης του οργανισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, πού μπορεί κάποιος να σας βρει, πού πρέπει να απευθυνθεί? Σωστά. Το τηλέφωνο μας είναι το 281-0-311-888. Ναι. Τα γραφεία μας είναι στη Θέρισσο, στη Λεβίνου 71. Και επίσης μπορούν να μας βρουν και σε όλα τα social media, να έχουν τη δυνατότητα από κοντά να κάνουν ένα προσωπικό ραντεβού, να δούμε και πώς λειτουργεί το σώμα τους αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό που θέλουν να πετύχουμε και να οριοθετήσουμε τα βήματα ώστε να κάνουμε το στόχο τους πραγματικότητα. Μάλιστα. Κύριε Κιούση, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.